Γεια σας. Όπως βλέπετε, έχω έρθει για μερικές μέρες στην Ελλάδα και όπως ήταν αναπόφευκτο, έχω έρθει στα αγαπημένα μου Lidl για να ψωνίσω πρώτον τα απαραίτητα για τα παιδιά μου και δεύτερον, γιατί μου έχουν λείψει ελληνικές γεύσεις. Εδώ μπορείς να βρεις πάρα πολλά αγαπημένα προϊόντα. Πάμε να ψωνίσουμε και να σας τα δείξω όλα μαζί στο σπίτι. Γύρισα σπίτι, πάμε να σας δείξω όλα τα πραγματάκια που πήρα. Έχουμε 3 ολόκληρες γεμάτες σακουλίτσες. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τη σακούλα που έχω πάρει διάφορα πραγματάκια για τα παιδιά. Έχουμε εδώ πρώτα τις οδοντόβουτσες. Τρελαίνονται με αυτές τις οδοντόβουτσες γιατί έχει διάφορα σχεδιάκια, είναι διαφορετικά χρώματα. Μωρό μάντιλα, εννοείται τα χρειαζόμαστε. Εσείς οι μανούλες ξέρετε. Λουπιλού. Συνεχίζουμε με παιδικό αφρόλουτρο Λουπιλού. Για να το μυρίσουμε κιόλας. Ω, ναι. Και είναι ό,τι πρέπει. Πριν να βάλω τα παιδιά για ύπνο, κάνουμε αγκαλίτσες, χουλιαζόμαστε και κάτω στις κουβέρτες και μυρίζει υπέροχα. Σαμπουάν. Λοιπόν, έχουμε 2 εδώ. Ένα για το γιο μου, τρελαίνεται για δράκους και πριγκίψεις για τη μικρή. Δεν θα έλειπε και η οδοντόκρεμα με γεύση φράουλα. Και τελευταίο και πάρα πολύ χρήσιμο, χαρτί υγείας. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σακουλίτσα που και αυτή είναι για τα παιδιά. Πολλά πράγματα για τα παιδιά είναι η αλήθεια. Ξεκινάμε από τα δημητριακά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Κάθε πρωί τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που ζητάνε είναι τα δημητριακά από Crownfield με μέλι. Γιαουρτάκια με μήλο, αχλάδι, μπανάνα. Τρελαίνομαι. Και άλλα γιαουρτάκια, γιατί τα γιαουρτάκια δεν είναι αρκετά και μου τα ζητάνε συνέχεια. Τα συγκεκριμένα είναι με φράουλα μπισκότο. Μπισκοτάκια χωρίς ζάχαρη. Αυτά μου αρέσει να τους τα βάζω και το πρωί στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο. Και αυτά πολύ καλή ιδέα για πρωινό. Γάλα με κακάο. 1, 2. Και το τρίτο για μένα. Τέλειο. Παίρνω 3 γιατί 2 για τα παιδιά, 1 και για μένα, δεν μπορώ να αντισταθώ, συγγνώμη. Το επόμενο προϊόν δεν το βρίσκω στα Lidl της Γερμανίας, αλλά μόνο στην Ελλάδα. Είναι το ριζόγαλο Noma. Τρελαίνομαι και εγώ και τα παιδιά. Και τα πήρα για τις βραδινές λιγούρες. Η επόμενη σακούλα που έχει και τα περισσότερα προϊόντα και είναι πολύ βαριά, είναι όλα τα προϊόντα ελληνικά που δεν τα βρίσκω στη Γερμανία. Και εννοείται το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω είναι η φέτα, όπου παράγεται και στη Χαλκιδική, φέτα Noma. Φυσικά δεν θα μπορούσα να παραλείψω το απάκι από την αγαπημένη μας Κρήτη, Noma κι αυτό. Πω, αυτό τώρα είναι το highlight. Την κυματιστή πίτα, εννοείται, τη ρόπιτα. Μου θυμίζει τη γιαγιά μου που μου την κάνει στο χωριό, με διάφορα τυριά. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τα φρούτα. Πήρα και λίγα χλάδια. Γενικά, τα φρούτα στα Lidl είναι πάρα πολύ νόστιμα και φρέσκα πάντα. Επόμενο, παξιμάδι Κρήτης. Έχουμε πάρει και τη φέτα. Μ' αρέσει να βάζω και ελαιόλαδο από πάνω, ρίγανη και είναι top. Ελιά Καλαμάτας, Noma κι αυτό. Έχουμε και το στραγγιστό γιαούρτι γάλπο, 2% να προσέχουμε και τη διατροφή μας. Και ένα πολύ ωραίο σνακ που θα τέριαζε με το γιορτάκι είναι και το γλυκό κουταλιού κεράσι Noma. Όταν θέλω να φάω κάτι γλυκό και δεν θέλω να το παρακάνω, εδώ είμαστε. Αυτά, τέλος και το haul, σας τα έδειξα όλα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια είναι τα αγαπημένα σας προϊόντα από τα Lidl. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βιντεάκι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά πολλά φιλάκια.